Λοιπόν, πρόεδρε, μετά τη βαριά ήττα της ομάδας, νομίζω λίγη σημασία έχει. Περισσότερη έχει αυτά τα οποία προηγήθηκαν. Υπήρχε μια φήμη ότι η ομάδα είχε κάποια θέματα, τα οποία καλύτερα να μας αναλύσεις και να μας πεις εσύ το τι έχει γίνει. Πρώτα θέλω να ευχηθώ στον τον κόσμο, φίλο κόσμο και εμείς, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Το που έγινε αυτό εμάς ήταν εκτός πλάνων, δεν το συζητάμε καθόλου, ήταν απλά μια συμμετοχή. Και ό,τι μπορούσαμε να αποκομίσουμε, θεωρώ ότι μέσα από αυτή τη βαριά ήττα αποκομίσαμε κάποια στοιχεία όσον αφορά τα μικρά παιδιά. Τώρα, όσον αφορά την ερώτηση που μου έκανες, κάποιοι, δεν ξέρω και δεν με ενδιαφέρει βέβαια, τεχνιέντος εμείς, δημιουργήσαν ένα κλίμα στο σωματείο. Λες και αυτοί ήρθαν από άλλο πλανήτη και εμφανιστήκανε στον Κλεάνθη πριν ένα μήνα, δύο μήνες. Τα προηγούμενα χρόνια λείπανε από την ομάδα. Εγώ το είπα και στα παιδιά ότι δεν μπήκα μπροστά και ανέλαβα τη θέση του Προέδρου γιατί ήθελα να αναλάβω κορώνες και τα ενία. Αλλά είδα ότι έφτασε το σωματείο στο χείλος του γκρεμού, διαλυόταν το σωματείο, διαλυότανε και το εννοώ αυτό το πράγμα. Τώρα σήμερα που είναι Γενάρης μπορεί κάποιοι να πούνε σιγά τι είναι αυτό, όμως τον αρχάς τέλος Μαΐου, αρχάς Ιουνίου, το σωματείο διαλυότανε, διαλυότανε. Τρεις γενικές συνελεύσεις κάναμε, δεν εμφανίστηκε κανένας, πήγαινε το σωματείο στο πρωτοδικείο, ο πρώην πρόεδρος είχε τα βιβλία και στο αυτοκίνητό του μέσα και αν το βράδυ δεν βρίσκαμε λύση, το πρωί πήγαινε πρωτοδικείο. Και παρεπιπτόντως και παλιοί παράγοντες δηλώνανε κατά τακτά χρονικά διαστήματα ότι δεν μας ενδιαφέρει και αν μας δηλώσει το πρωτοδικείο θα δηλώσουμε κόλλημα και δεν μας ενδιαφέρει. Οπότε στο φάσμα αυτό του διασυρμού του συλλόγου, δεν μιλάω για σωματείο, μιλάω για σύλλογο του σωματείου, μπορεί να κάνουν μόνο την ομάδα, την προσωπική ομάδα. Υπάρχουν ακαδημίες, υπάρχουν τόσα άλλα πράγματα που έχει να κάνει ο Κλεάνθης και που ασχολείται. Αποφάσισα μαζί με κάποια παιδιά και παλιούς παράγοντες και εμείς και χωρίς να ταιριάζουν τα χρόνια μας, αυτό εγώ δεν το βάζω αυτό σε κάποια βάση, απλά το έβαλα με την έννοια της συνεργασίας, αποφάσισα να μπω να προχωρήσουμε. Με ένα και μόνο σκοπό, ότι αυτή τις εποχές που ζούμε, που είναι πάρα πολύ δύσκολες, μα πάρα πολύ δύσκολο για τον καθένα μας ξεχωριστά, δεν μπορούσα εγώ να πω σε κάποιους από αυτούς να βάλουν το χέρι στη τσέπη. Αν θέλαν το βάζανε. Αν δεν είχαν όμως δεν μπορούσαν να το βάλουν. Και με αυτή την πρόθεση και με αυτή την προοπτική τους μίλησα, βρεθήκαμε, συναντηθήκαμε και τους είπα ότι θέλετε να συνεχίσουμε το σύλλογο, να τον κρατήσουμε, να προχωρήσουμε και να διαχειριστούμε ό,τι χρήματα μπορεί να έρθουν στο χρήμα, ό,τι έσοδα έρθουν στο σύλλογο μέσα και με αυτή τη λογική μπήκαμε. Μέχρι σήμερα που μιλάμε, κανένας δεν έχει βάλει ούτε ένα ευρώ από την τσέπη του. Ενδεχομένως ο πρόεδρος να έχει βάλει κάποιες βοήθειες. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Κανένας. Και δεν τον υποχρέωσε και δεν ήταν υποχρεωτικό. Από το σημείο αυτό μέχρι το σημείο να φτάσουμε να κυκλοφορούν διάφορα πράγματα προς τα έξω, υπάρχει μεγάλη απόσταση και στο κομμάτι αυτό μπαίνει μέσα και κάποια άλλα στοιχεία και στοιχεία ηθικής τάξεως για τα οποία εγώ είμαι κάθετος. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι. Δεν με ενδιαφέρει αν υπάρχει σύλλογος, αν υπάρχει ομοσπονδία, αν υπάρχει κοινωνία. Δεν με ενδιαφέρει μπροστά στην προσωπικότητά μου και σε οτιδήποτε. Τόλμησε και είπε κάποιος κάτι, μομφή. Τελείωσε μέχρι το τελειώσαμε, να το πω έτσι διαφορετικά. Τώρα το άλλο το κομμάτι, το οποίο είναι, γιατί είναι συναφή όλα μαζί. Όταν το καλοκαίρι εγώ έκανα μεγάλη προσπάθεια να μπορέσω να προσεγγίσω κάποια παιδιά να έρθουν για να επανδρώσουμε το ποδοσφαιρικό τμήμα, αφού ομαλοποιήθηκε η κατάσταση όσον αφορά τις ακαδημίες, μπήκαν 3-4 παιδιά και γραμματέα στο σύλλογο μέσα των ακαδημιών, άλλος ο γραμματέας, γενικός γραμματέας, και υπήρχε και ένας ειδικός γραμματέας για τις ακαδημίες που έκανε τις εγγραφές και τις συνδρομές. Και οργανώσαμε τις ακαδημίες, έπρεπε να επανδρώσω και την πρώτη ομάδα. Είδαμε τι ρόστερ υπάρχει, προσπάθησα να φέρω κάποια παιδιά, φύγαμε όλοι, γιατί προφανώς το ξέρετε τους λόγους που φύγανε και δεν θέλανε να μείνει κανένας. Και με τα χίλια ζόρια προσπάθησα και έφερα κάποια παιδιά, με τη μόνη αντρική εξήγηση. Αντρική το λέω, γιατί φοράω παντελόνια.
σου δίνω, θα σου δώσω αυτά τα χρήματα που μπορεί να σου δώσει ο σύλλογος και αν το Δεκέμβρη δεν μπορώ να σου δώσω χρήματα για οποιοδήποτε λόγο, δεν μπορεί το σωματά να δώσει χρήματα και θες να φύγεις, θα φύγεις. Θα σου εξηγήσω πώς θα είναι τότε η κατάσταση και εσύ κρίνεις και αποφασίζεις. Κάποια παιδιά θέλουν να μείνουν, κάποια παιδιά θέλουν να φύγουν. Αυτό είναι καθαρό και έτοιμο, νομίζω. Από το κομμάτι αυτό όμως, μέχρι το κομμάτι ότι διαλύσαμε το σύλλογο, ότι έχουμε κάνει αυτό, υπάρχει μεγάλη απόσταση. Γι' αυτό να κλείσουν τα στόματά τους όλοι, μα όλοι, διότι δεν είναι δύσκολο να κατεβεί ο διακόπτης. Ποια είναι η συνέχεια που πρέπει να περιμένουμε? Κάποιοι παίχτες θα αποχωρήσουν από ό,τι διαβάσαμε για χθες, από ό,τι μας είπε ο Μιχάλης, ο Πετσουρδάκης έχει θέσει τον εαυτό του εκτός ομάδας. Ο Μιχάλης, το παιδί, ήταν και αυτό μέσα στις συμφωνίες που έχουμε κάνει, έχει πει αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι κάτι μπορεί να βγει, όχι όσον αφορά τον Μιχάλη ή τον Στέλιο, τον Ποζατσίδη. Αποχωρούν αυτοί? Όχι, ακόμα δεν έχει φύγει κανένας από την ομάδα. Ναι. Δεν έχουν φύγει αυτοί από την ομάδα. Αυτή τη στιγμή δεν λέμε τίποτα, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Ξεκάθαρα πράγματα. Ενδεχομένως να γίνει κάποια συνάντηση εντός των ημερών, δεν ξέρω πότε, με κάποια πρόσωπα και κάποιους ανθρώπους που είναι κοντά στην ομάδα και από εκεί μετά. Κανένα πρόβλημα. Προχωράει δηλαδή η ομάδα. Βεβαίως προχωράει. Και μακάρι να μπουν πρόσωπα, να έρθουν πρόσωπα κοντά στην ομάδα το ενδιαφέρον που δείχνουν, που δεν το δείχναν το καλοκαίρι. Το τονίζω αυτό και έχει βαρύτητα μεγάλη. Δεν το δείχναν το καλοκαίρι. Δεν πειράζει όμως. Μακάρι να έρθουν και να πάρουν και τα κλειδιά της ομάδας. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ δεν έχω κόμπλεξε για να γίνω πρόεδρος και το έχω πει και το δηλώνω και το δηλώσω και δημόσια. Εγώ μέσα από το ποδόσφαιρο με μάθανε και το ποδόσφαιρο μένα με πλήρωνε. Άλλοι πληρώσανε και μπήκαν στον χώρο του ποδοσφαίρου για να τους μάθουν. Υπάρχει τεράστια διαφορά. Όποιος θέλει το παραδέχεται, όποιος δεν θέλει το παραδέχεται. Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, η ομάδα θα συνεχίσει. Δεν έχει πρόβλημα. Όπως είδατε και εσείς σήμερα, είχε 3-4 παιδιά που είναι. Είναι και κάποια άλλα παιδιά τα οποία θα επανέλθουν στο σύλλογο και θα προχωρήσουν. Δεν υπάρχει θέμα. Και βλέπετε ότι είμαι και πολύ ήρεμος. Μπορεί στεναχωρημένος να είμαι για άλλα θέματα, ήρεμος όμως είμαι. Και το λέω από την αρχή τη σεζόν, διότι μας είχαν όλους ξεγραμμένους, θα το πω έτσι, ότι ο Κλεάνθης δεν θα πάρει ούτε ένα βαθμό. Και ξαφνικά, εκεί που ο Κλεάνθης άρχισε να σηκώνει κεφάλι, να το πω έτσι, και να δείχνει τα στοιχεία σαν ομάδα, αρχίσανε τρίτοι παράγοντες να την ψαλιδίζουν για τους λόγους τους. Τρίτοι παράγοντες να την ψαλιδίζουν για τους λόγους τους. Είναι θέμα δικό τους, δεν μας ενδιαφέρει. Και δεν θα πω στη διαδικασία αυτή. Εγώ κοιτάω το σύλλογο και τούτο παραπέρα. Μακάρι να έρθουν να βοηθήσω το σύλλογο, να βάλουν το χέρι στη τσέπη, αφού θέλουν να βοηθήσουν το σύλλογο και να πάρουν και το σύλλογο. Καθαρά πράγματα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Περιμένουμε εξελίξεις μέσα στις επόμενες ώρες. Δεν ξέρω, τότε και να σου πω, δεν ξέρω. Είναι όλα στον αέρα. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Λοιπόν, να είσαι καλά.